Star 929. Ο πρώτος σταθμός για τις επιτυχίες στην Αργολίδα. Επιστρέψαμε εδώ στον Star FM 2,9 και έχω δίπλα μου ήδη, κάθεται εδώ ο Γιώργος ο Διαμαντής, ο προπονητής του Ερμή Κιβερίου. Λοιπόν, Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα. Το κάλεσμα όχι του γάμου, το κάλεσμα, ο γάμος θα έρθει αργότερα. Μας είχες πει όμως ότι θα έφερε ένα σχετικό όριο, μαζί δεν την έφερες. Ναι, δεν ήθελα να μιλήσει σήμερα. Λοιπόν, εδώ θα τα πούμε με τον Γιώργο και για την ομάδα του και γενικότερα για την ΓΑΜΑ Εθνική, γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είχαμε και εθνική ομάδα που θέλει να περάσει στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι, μέσω των Μπαράζ. Μας έκανε το δώρο, Γιώργο, η Σλοβενία. Ναι, νομίζω τώρα εξαρτάται από την ίδια την εθνική και μακάρι να τα καταφέρει, έστω και αν από ό,τι ξέρω θα είναι δύσκολη αντίπαλη όποιος και να είναι στο Μπαράζ, αλλά και μόνο που θα μπει στη διαδικασία να το παλέψει, μακάρι να τα καταφέρουν και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Ίσως είναι η Ιταλία, είναι η Πορτογαλία, ναι, η Βόρειος Ιρλανδία, είναι δυνατές ομάδες όλες. Θα είναι δύσκολα, αλλά νομίζω ότι ο Έλληνας στα δύσκολα μπορεί να τα απεξέλθει και στο παρελθόν έχει δείξει εθνική ότι μέσα από μπαράζ έχει πετύχει προκρίσεις. Οπότε και μόνο που θα τα καταφέρει να πάει εκεί, θα παίξει με τις πιθανότητες της. Βέβαια, αυτό ήθελε, αυτό θα κάνει και τα μπαράζ πάντα είναι δύο αγώνες, έτσι, δεν υπάρχει το πρωτάθλημα και όλα γίνονται. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας εδώ πέρα. Νίκη 4-1 με τον Ταμιναϊκό χθες στο γήπεδο του Άργους, αγωνιστήκατε και όχι στο γήπεδο του Κιβερίου. Αυτό έλεγα και πριν, έγινε λόγω ότι δεν έχει άδεια. Ναι, κάποιο άδεια, πρόβλημα υπάρχει. Αυτό που λέμε. Γι' αυτό παίξατε και όχι λόγω κόσμου. Όχι. Λοιπόν, πώς τα πήγε η ομάδα? Νομίζω ότι ήταν μια νίκη η οποία την κάνατε εσείς να φανεί εύκολη, δεν ήταν? Ναι, σίγουρα ήταν ένα δεύτερο παιχνίδι. Είχαμε πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Για να έπαιρνε αξία το θετικό αποτέλεσμα στο εκτός έδρας παιχνίδι, θα έπρεπε, δεν θέλω να το χρησιμοποιώ. Να πάρουμε όμως αυτό το παιχνίδι χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, προσπάθησαμε όλη την εβδομάδα. Δόξα στον Θεό, τα παιδιά δείξαν μια πολύ αποφασιστική εικόνα από την αρχή του αγώνα και σχετικά γρήγορα μπόρεσαμε και εξασφαλίσαμε ένα σχόρ που μετά διαχειρίσιμα ήταν πιο εύκολο για μας. Ήδη στο 26 ήταν 2-0 το παιχνίδι και όταν φτάνει ένα μάτς να είναι 2-0 σε 26, φεύγει και το άγχος από τα πόδια των ποδοσφαιριστών. Το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ. Πήγαν όλα καλά, πήγαν όλα βάση πλάνου. Τα παιδιά δείξαν ότι το θέλαν πάρα πολύ. Θα αξίζουν συγχαρητήρια. Έχουν κάνει μια καλή προσπάθεια μέχρι τώρα. Νομίζω είμαστε σε καλό φεγγάρι και θα συνεχίσουμε καλά. Όπως και στην Σαντορίνη, και εκεί μπορούσατε να φύγετε με τους τρεις βαθμούς, όμως. Και εκεί μπορούσαμε να φύγουμε τους τρεις βαθμούς. Όταν χάσαμε το πέναλτι, όμως, στο τέλος δεν σου κρύβω, Σταύρο μου, ότι φοβήθηκα γιατί είχαμε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχαμε δοκάρει, είχαμε τα τέτ. Και είπες, μήπως επαναληφθεί ο νόμος του ποδοσφαίρου. Αλλά δεν μπορούμε να μην είμαστε ευχαριστημένοι από το εκτός έδρας αποτέλεσμα. Για να μην τα λέμε τα πράγματα. Ήταν και το πρώτο σας παιχνίδι. Ήταν το πρώτο παιχνίδι στην επιστροφή στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ήταν το πρώτο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που θέλαμε να έχει μια συνέχεια από την περσινή χρονιά. Μέχρι τώρα τα παιδιά έχουν ανταπεξέλθει πάρα πολύ καλά. Έχει αλλάξει πολύ η ομάδα? Δεν έχει αλλάξει, νομίζω. Όχι. Τα παιδιά τα περισσότερα είναι αυτά που ανέβασαν την ομάδα από το Α τοπικό στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ξεκινήσαμε το πλάνο μας πέρυσι. Θέλαμε να πάνε έτσι τα πράγματα. Μας πήγαν όλα καλά. Έπρεπε, εγώ από τη δική μου τη μεριά, ήθελα να δείξω σεβασμό στα παιδιά που με βοήθησαν και εμένα στο ξεκίνημα αυτό. Έμεινε το 80% του κορμού. Ούτως ή άλλως από πέρυσι είχε χτιστεί η ομάδα με το σκεπτικό αυτό. Το Κιβέρ δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να φέρει 15-20 ξένους και να συντηρηθεί μια ομάδα. Με αυτό το σκεπτικό πήγαμε, με αυτό το σκεπτικό λειτουργήσαμε και παράλληλα ήρθαν κάποια παιδιά. Προσπαθήσαμε λίγο να προσεγγίσουμε και το τοπίο στοιχείο. Κάποια παιδιά που έχουν παίξει στην κατηγορία, ο Ανδρέας Παπαϊωάννου, και κάποια άλλα παιδιά που επίσης έχουν παίξει στην κατηγορία, με την εμπειρία τους να μπορούσαν να τραβήξουν και τους άλλους. Ήταν και πέρσι, να πω ότι και ο Γκάτσης, ο επιθετικός σας, βγήκε πρώτος χώρος στο πρωτάθλημα με 46 γκολ, δηλαδή το παιδί. Και φέτος σας δίνει πάλι γκολ.
στην ΓΑΜΑ Εθνική. Βέβαια αυτό είναι προϊόν συνεργασίας όλης της ομάδας. Σίγουρα. Αλλά έχουν, φαίνεται ότι όλα τα παιδιά έχουν μπει στο κλίμα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και όπως θα μου πεις και αργότερα εσύ, αν έχεις μπει και εσύ στο κλίμα της ΓΑΜΑ Εθνικής, γιατί ως πρώτος προπονητής, ως προπονητής μάλλον ξεκίνησες πέρσι την καριέρα σου, ναι, την απόλυτη επιτυχία να ανεβάζεις μια ομάδα. Τώρα στην ΓΑΜΑ Εθνική πώς θα τα βλέπεις τα πράγματα και πώς θα βλέπουν οι ποδοσφαιριστές σου πρώτα και μετά εσύ? Καταρχήν, όσον αφορά το πρώτο σκέλος ερώτηση, ο Βαγγέλης ο Γκάτς ήρθε πέρσι, είχαμε μια γνωριμία, με εμπιστεύτηκε, τον εμπιστεύτηκα. Είναι ένα παιδί που είναι στους πρώτους σκόρερ της τρίτης εθνικής όλων των εποχών, έτσι. Mm-hmm. Έχει γύρω στα 45 γκολ σημειώσει, είναι στη λίστα των πρώτων σκόρερ, δεν είναι δηλαδή ένα παιδί, ένα τυχαίο όνομα που βρίσκεται στην ομάδα μας. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι των παιδιών και για το κατά πόσο έχουν μπει στο θέμα της ΓΑΜΑ Εθνικής, θεωρώ ότι έχουμε πολλά πράγματα να διορθώσουμε ακόμα, κυρίως όσον αφορά την οτροπία των παιδιών. Αυτό δεν είναι κατηγορό σε καμία των περιπτώσεων. Τους πιστεύω, εγώ την πιστεύω αυτήν την ομάδα, ίσως δεν την πιστεύω, ίσως όσο δεν την πιστεύουν όλοι μαζί. Όμως το θέμα νοοτροπία είναι κάτι που σηκώνει πολύ κουβέντα και που εκεί θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να διορθώσουμε ακόμα πολλά πράγματα και να είμαστε ακόμα καλύτερα. Θεωρείς ότι έχουν μείνει ακόμα στην περσινή χρονιά, έχουν ακόμα παραστάσεις του τοπικού? Όχι ακριβώς έχουν μείνει τα παιδιά στην περσινή χρονιά, απλά ξέρεις, υπάρχει μια, έτσι να το πω, μια άνεση στο σκεπτικό στις συγκεκριμένες ομάδες που έχει να κάνει σχέση, που έχει σχέση με την ηρεμία, mm-hmm, τη διοικητική ηρεμία, mm-hmm, που προσφέρει αυτή η ομάδα και που πολλές φορές τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, επειδή το έχω ζήσει και από την καλή και από την κακή, τον επηρεάζει. Έτσι, έτσι. Αν δεν υπάρχει. Κυρίως όσον αφορά το ζόρισμα και την πίεση εντός και εκτός εισαγωγικών. Βέβαια. Αυτό το ξέρουν όλοι όσοι έχουν αγωνιστεί και σε παραπάνω κατηγορίες και έχουν περάσει από ομάδες που δεν είχαν διοικητική ηρεμία. Το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά. Το είπες, ναι, και εσύ, το έχεις ζήσει πάρα πολύ. Εκεί είναι το θέμα. Πιστεύω θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Mm-hmm. Έχουν άγνοια κινδύνου τα παιδιά? Όχι, άγνοια κινδύνου όχι. Είναι πολύ σοβαρή. Ξεκινήσαμε μια προετοιμασία. Με την καλή έννοια κινδύνου, κατάλαβες πώς το λέω? Ναι, ότι μπαίνουν μέσα και λένε ότι εμείς εδώ τέλος. Αυτό είναι. Όχι. Μέχρι τώρα δεν έχω τέτοια εικόνα. Mm-hmm. Παρουσιάζουν μια πολύ σοβαρή εικόνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Κακά τα ψέματα, όταν ξεκίνησε ο Ερμής Κυβερίου, μάλλον ακόμα και όταν τελείωσε το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας και ανέβηκε ο Ερμής Κυβερίου, πολλοί πίστευαν, και δεν στο κρύβω ότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί, έτσι, και το άκουγα και έξω, mm-hmm, ότι ο Ερμής Κυβερίου θα είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν πέσει ήδη, mm-hmm, θα πέσουν. Νομίζω ότι είχε φτάσει στα αυτιά σου κι εσύ, ναι, έχεις ακούσει κι εσύ, ναι, αυτό, ναι, ναι, ότι θα πέσει πάλι, δεν μπορεί, δεν κάνει. Δείχνεται κάτι το διαφορετικό ήδη από τις δύο πρώτες αγωνιστικές, έτσι, μια πολύ καλή εικόνα. Σαφέστατα και εγώ το είχα ακούσει και εγώ το άκουγα. Υπήρχε μια, μετά την άνοδο στην επόμενη κατηγορία, υπήρχε ένα διάστημα που έπρεπε να πάρθουν κάποιες σοβαρές αποφάσεις. Ο Ερμής έχει μια διοικητή από κάποιους ανθρώπους που πρωτίστως δεν θα έβαζαν το όνομά τους στο να εκτεθούν στην αργολίδα ή στο να γίνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε να γίνουν. Ενώ το οικονομικό, που είναι πολύ βασικό, υπήρχε αυτό το διάστημα της ανασφάλειας για όλους, για όλη την ομάδα. Από τη στιγμή όμως που συγκροτήθηκε μια καινούρια διοίκηση, μπήκαν κάποια διοίκηση με τις ίδιες κεφαλές, mm-hmm, αλλά μπήκαν και κάποια άνθρωποι να τρέξουν διαφορετικά, να κάποια πράγματα, να οργανωθούν κάποια κομμάτια διαφορετικά. Βάλαμε κάτω τον προγραμματισμό μας, είπαμε να είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα. Μου δόθηκε εμένα το χρήσμα να μπορέσω να οργανώσω όλο αυτό το πλάνο και να προγραμματίσω τη λειτουργία της ομάδας μαζί με τους συνεργάτες μου. Σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο το να μπορέσεις λίγο να φύγεις από αυτή την αμφισβήτηση που προανέφερες. Είναι καθημερινός ο αγώνας αυτός, είναι καθημερινή προσπάθεια από όλους μας. Νομίζω ότι
έτσι όπως είναι τα πράγματα θα τα καταφέρουμε. Παιχνίδι με παιχνίδι, κάθε εβδομάδα ξεχωριστά, έχοντας ο καθένας το ρόλο του. Μιλάω από τον πρώτο άνθρωπο της διοίκησης, τον πρόεδρο, μέχρι τον τελευταίο ποδοσφαιριστή, με ξεκάθαρους ρόλους, και νομίζω θα πάνε όλα καλά. Σίγουρα το έχω ακούσει και σίγουρα δεν θέλω πλέον να πιστεύω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πολλοί έχουν αλλάξει γνώμη μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ναι, εμάς δεν μας νοιάζει. Εμάς μας νοιάζει αυτή τη στιγμή η ομάδα να έχει αυτή την εικόνα που δείχνει. Μας νοιάζει να είμαστε ανταγωνιστικοί, να μπορούμε να διεκδικούμε επίσης όρις ό,τι μας αξίζει. Mm-hmm. Και να συνεχίζουμε με υγεία. Αυτό είναι το πιο βασικό, θεωρώ. Γιατί υπάρχουν παιδιά που έχουν με τις οικογένειές τους, υπάρχουν ξένοι, υπάρχουν κάποιοι που ζουν από αυτό, υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν με δουλειές αλλά περιμένουν βοήθημα από αυτό. Αυτά είναι πολύ βασικά κομμάτια για εμάς. Περισσότερο παρά το να κάτσουμε και να μας ενδιαφέρει σταύρο τι θα πει ο καθένας. Πολύ σωστά. Και δεν μου είπες όμως ότι ο Γιώργος Διαμαντής έχει παίξει ποδοσφαιριστής σε επαγγελματικές κατηγορίες, έτσι. Έχει τεράστια εμπειρία. Πώς είναι η εμπειρία του τώρα στην ΓΑΜΑ Εθνική σαν προπονητής? Με άγχος, με καθημερινό άγχος. Δεν αλλάζει τώρα νομίζω αυτό. Έρχεσαι στη θέση των προπονητών που είχες εσύ τότε. Σίγουρα. Και λες τώρα... Σίγουρα, έρχεσαι πάρα πολλές φορές. Δεν έχει καμία σχέση τον και λες τώρα τον αδίκησα τότε τον προπονητή μου που έλεγα, ξέρω εγώ, ότι ναι, ξέρεις, ναι. Γιατί ισχύει, δεν με βάζει, ισχύει. Γιατί δεν. Ισχύει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αμερόληπτος είμαι στη σκέψη μου. Γιατί ξέρεις τώρα, όταν έρχεσαι στην αντίπερα όχθη, τα βλέπεις και λίγο με το μέρος τα πράγματα. Αλλά έχεις έρθει όμως σε αυτή τη θέση. Ναι, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Δεν αλλάζει αυτό. Είναι καθημερινό το τι θα αντιμετωπίσεις και το πώς. Πώς είναι, πώς ξυπνάς και φτιάχνεις το πρόγραμμά σου για την ομάδα, για μια ομάδα η οποία νομίζω ότι θέλεις, και από ό,τι ακούω και από ό,τι μου λες τώρα, θέλει να πρωταγωνιστήσει, θέλει να είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική και του χρόνου. Όλο αυτό γυρίζει μόνο στο κεφάλι ενός, έτσι. Γιατί ο ένας πρέπει να φτιάξει όλο το πρόγραμμα, να κάνει με 22-23 διαφορετικές προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο, έτσι, να τους αγγίξει όλους. Πώς γίνεται όλο αυτό? Είναι πολύ μοναχική ζωή του προπονητή, το καταλαβαίνω τώρα. Είναι διαφορετικό το τοπικό από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Πέρσι λειτουργούσα και εγώ διαφορετικά, δεδομένου των συνθήκων που υπήρχαν. Μπορούσε να ασχοληθεί με πολλά πράγματα, και οργανωτικά και μη οργανωτικά, γιατί ήθελα να είναι όπως είναι, όπως πίστευα mm-hmm. εγώ ότι πρέπει να είναι. Τώρα φέτος είναι λίγο διαφορετικά, μπαίνει σε άλλες διαδικασίες. Σίγουρα τρώω πολλές ώρες με το να ασχοληθώ, με το να βγάλω το πρόγραμμα, να βγάλω την προπόνηση, να μιλήσω με τους συνεργάτες μου. Κάποια πράγματα που εγώ δεν βλέπω. Έχω την τύχη να είναι πολύ καλά παιδιά γύρω μου και τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, όπως και αυτοί. Με έχουν βοηθήσει σε πράγματα που έχει τύχει να ξέρεις, να είμαι σαν αμφισβήτηση για το τι θα αποφασίσω. Αλλά... σίγουρα είναι διαφορετικό. Η ΓΑΜΑ Εθνική έχει άλλες απαιτήσεις. Δημιουργήθηκε και αυτή η εικόνα με τους ομίλους, που πραγματικά είναι πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν προλαβαίνεις ουσιαστικά να διορθώσεις λάθος, γιατί είναι 11 παιχνίδια πρώτος γύρος, μέχρι να πούμε ότι φτάσαμε στη μέση θα έχει τελειώσει το πρώτος γύρος. Mm-hmm. Οπότε εκεί είναι μεγάλη υπευθυνότητα που πρέπει να δείχνουμε όλοι μας, κυρίως όσον αφορά κάποιο λάθος που δεν γυρίζει πίσω για να διορθωθεί. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα πώς θα είδες την δεύτερη αγωνιστική? Στο δικό μας τον όμιλο. Στο δικό μας. Εντάξει. Δίνεσαι η Ερμηνεία, κέρδισε. Πάλι. Έχει κάνει αδυνατό ξεκίνημα. Είναι πρωτοπόρος, έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο και ο Θανάς, φίλος μου. Είναι και δεύτερη χρονιά. Είναι μια ομάδα που μπορεί το καπνισμένο. Έχετε κάποια κοινά με τον Θανάση Σταϊκό? Έχετε κάποια κοινά σε ό,τι αφορά ότι. Και αυτός ανέλαβε το καλοκαίρι. Ναι, έχουμε κοινά. Και αυτόν τον εμπιστεύτηκε μια διοίκηση που τον είχε γνωρίσει από ποδοσφαιριστή. Ήταν δικό του παιδί. Και εμένα κάπως με εμπιστεύτηκαν οι άνθρωποι κάπως ανάλογα. Και είναι και η πρώτη σας χρονιά στην ΓΑΜΑ Εθνική ως προπονητές. Σίγουρα η επιλογή μας τέθηκε υπό αμφισβήτηση. Από τους μη γνωρίζοντες. Γιατί και η Ερμιονίδα, και εγώ για την ομάδα μου θέλω να μιλήσω, αλλά και η Ερμιονίδα ήταν πορτοκαπνισμένη στην κατηγορία. Είναι χρόνια στις εθνικές κατηγορίες. Ναι, και ξαναλέω ότι τέθηκε υπό αμφισβήτηση από τους μη γνωρίζοντες. Γιατί οι γνωρίζοντες νομίζω είχαν διαφορετική άποψη. Κοίταξε, Σταύρο, να σου πω κάτι. Εγώ δεν το κατηγορώ αυτό. Όταν είναι ομάδες που είναι οργανωμένες, που παρουσιάζουν, που πρωταγωνιστούν χρόνια, η επιλογή του προπονητή είναι λεπτό ζήτημα. Δηλαδή,
θα μπορούσε εύκολα πέρσι, ας πούμε, ο Ερμής να πάρει ένα, από τη στιγμή που είχε θέσει το πρωτάθλημα στόχο, θα μπορούσε πολύ εύκολα να προσεγγίσει έναν έμπειρο προπονητή. Εγώ λοιπόν δεν κατηγορώ, είτε ξέρεις είτε δεν ξέρεις την κρίση του όποιου θα πει ότι ας πούμε είναι άπειρος ο Διαμαντής ή οποιοδήποτε. Ξέρεις τι βλέπω, ότι στις ομάδες Β, Γ εθνικής 10 προπονητές κάνουν το γύρο όλων των ομάδων. Κυρίως στη Β' Εθνική. Κυρίως στη Β' Εθνική. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, βλέπω προπονητές, φεύγει από τη μία ομάδα στον την άλλη Κυριακή είναι στην άλλη. Μετά φεύγει άλλος, οι ίδιοι προπονητές. Μετά από 6 μήνες ξανά είναι στην ίδια ομάδα. 10 προπονητές είναι και οι ίδιοι γυρίζουν όλες τις ομάδες της Β' Εθνικής. Δυστυχώς έχει διαμορφωθεί αυτό το καθεστώς, να το πω έτσι. Υπάρχουν προπονητές που δουλεύουν πολλά χρόνια στη Β' Εθνική και που αν δεις το βιογραφικό τους μπορεί να έχουν περάσει από την ίδια ομάδα 2 και 3 φορές. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το σκεπτικό ενός παράγοντα που παίρνει έναν προπονητή, του δίνει το χρήσμα, βλέπει το έργο του, τον διώχνει ή δεν ξέρω εγώ ποια συνέχεια μπορεί να έχει και μετά από λίγο καιρό ξαναεπιλέγει. Εντάξει, επειδή ξέρουμε γιατί τον ξαναεπιλέγει. Λοιπόν, Γιώργο, να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε. Νομίζω καλύψαμε το... ήθελα να σε ρωτήσω για τον κόσμο. Είδαμε χθες στο ΔΑΚ του Άργους όχι και τόσο πολλούς θεατές να παρακολουθούν. Δεν είχε τοπικό πρωτάθλημα εκεί γύρω, στο Άργος εννοώ, στην περιοχή του Άργους. Ούτε ο Παναργιακός έπαιζε και παρόλα αυτά οι θεατές ήταν λίγοι. Ναι, είναι απογοητευτική εικόνα. Δυστυχώς, εγώ εχθές περίμενα ότι με το να έχουν τελειώσει τα τοπικά και να μην παίζει και ο Παναργιακός, πίστευα ότι θα ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τραβήξει το ενδιαφέρον. Δυστυχώς, είναι απογοητευτική εικόνα να βλέπεις 300 άτομα σε ένα παιχνίδι γάμα εθνικής του νομού μας. Και δεν ξέρω και κατά πόσο θα μπορεί αυτό να αλλάξει. Τουλάχιστον είναι αυτό που λέμε, να βγαίνουν τα έξοδα. Δηλαδή είναι εντάξει. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όσο και αυτό που μου είπες πριν, ότι διοικητική σταθερότητα σε μια ομάδα, ναι, την έχει ο Ερμής Κυβερίου, okay, αλλά ξέρουμε, μάλλον να πούμε για αυτούς που δεν ξέρουν, ότι μια διαιτησία στη ΓΑΜΑ Εθνική εντός έδρας κοστίζει 900 με 1000 ευρώ. Δηλαδή, και αν ο διαιτητής είναι από κοντά, αν είναι μακριά, αυξάνεται το κόστος της διαιτησίας. Οπότε νομίζω ότι βγαίνει η διαιτησία και τα υπόλοιπα έξοδα. Δηλαδή σίγουρα. Κύριε, κάθε διοίκηση θα θέλει να έχει κόσμο εντός έδρας. Αυτό δεν έχει σχέση με όποιος και να είναι στη διοίκηση των ομάδων. Μα αυτό είπα. Η εικόνα όμως ήταν πραγματικά απογοητευτική, έτσι όπως το είδα εγώ, έτσι. Δεν το τονίζω. Έχεις παρακολουθήσει τοπικό πρωτάθλημα καθόλου, έχεις προλάβει? Έχω παρακολουθήσει λίγο το καλοκαίρι και προσπαθώ λίγο να παρακολουθώ, γιατί έχουμε πει με τη διοίκηση να μπορούμε να προσεγγίσουμε ντόπιο στοιχείο. Αν δω κάτι και μου αρέσει και μου κάνει, κατευθείαν το συζητάω με τη διοίκησή μου και μπαίνουμε έτσι σε μια διαδικασία να παρακολουθήσουμε και κάποια στιγμή να κάνουμε και την κίνησή μας. Κάνεις κάτι δηλαδή κανονικά? Σταύρος, ξαναείπα, δεν μπορείς σε μια ομάδα σαν το Κυβέρι να μην προσεγγίσεις κάποια παιδιά που κατ' εμένα, ας πούμε, μπορεί αυτή τη στιγμή που εγώ αποφασίζω να μπορεί να έχουν δυνατότητα να σε βοηθήσουν. Αναγκαστικά. Δεν γίνεται και διαφορετικά και νομίζω ότι είναι καλό να γίνεται αυτό και από τις τρεις ομάδες του νομού μας. Το επίπεδο πόσο βλέπεις το τοπικό πρωτάθλημα? Δεν έχω τώρα, είναι πολύ νωρίς για να βγάλω ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα υπάρχει και αυτό το ανακάτεμα με τα γήπεδα, γίνεται, δεν γίνεται αγωνιστική, γίνονται παιχνίδια κάτι περίεργες ώρες, 10, 11 το πρωί. Όλο αυτό είναι ένα μπέρδεμα για τις ομάδες. Νομίζω ότι μετά την πέμπτη αγωνιστική θα μπορούμε να έχουμε μια εικόνα. Μια πλήρη εικόνα για το τι. Πλήρη όχι, αλλά κατά τι γίνεται. Ναι, σίγουρα θα ξεχωρίσουν οι ομάδες. Σίγουρα θα ξεχωρίσουν, σίγουρα θα υπάρχουν. Εντάξει, είναι 2 ταχυτήτων πρωτάθλημα, ίσως και 3 ταχυτήτων το φετινό. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Είναι 3 ταχυτήτων. Ομάδες που είχαν πει ότι θα κατέβουν δεν κατεβαίνουν, υπάρχουν ρεπό. Αυτό με τα γήπεδα που λες είναι μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, όμως έχουν έρθει ικανοί ποδοσφαιριστές. Έχουν κατέβει καλοί ποδοσφαιριστές να παίξουν. Ναι, σίγουρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Η πρώην ομάδα σου, ο Απόλλων Σμύρνης,
το παλεύει. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Mm-hmm. Έχει παρακολουθήσει καθόλου την πορεία του? Είναι η μοναδική ομάδα που παρακολουθώ. Όχι, εντάξει, πέρασα 5 χρόνια εκεί, δέθηκα, έχω πολύ καλές σχέσεις με ανθρώπους που είχα εγώ τότε συνεργάτες. Κάποιοι παλιοί μου συμπαίχτες δουλεύουν πλέον για τον Απόλλωνα σε διαφορετικά πόστα. Μαθαίνω νέα. Mm. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το επίπεδο της ομάδας. Έχει οργανωθεί πάρα πολύ με πολλές ανέσεις, με πολλές καταστάσεις που τις αρμόζουν, γιατί είναι μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ελλάδας. Έτσι. Βέβαια. Είχαμε και ένα επεισόδιο με τον τεχνικό διευθυντή, έτσι, τον κύριο Γκασναφέρη, με έναν φίλαθλο εκεί, λόγω βέβαια της κακής εικόνας της ομάδας. Ο Απόλλωνας πάντα τα έχει αυτά. Τα έχει. Επειδή είναι έτσι λίγο οικογενειακό το κλίμα και στις κερκίδες και γνωρίζουν όλους, πάντα είχε τέτοια θέματα. Μου έλεγες πριν για το Άργος, για το γήπεδο του Άργους που είχε 200 άτομα, ξέρω εγώ, και σε αγώνα Super League έκοψε ομάδα 180 εισιτήρια. Έτσι. Είναι και αυτό τα φαινόμενα της εποχής μας. Δεν μπορεί όλη αυτή η εικόνα της Ελλάδας να μην αγγίξει τον αθλητισμό και πόσο μάλλον το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν είναι σίγουρο ότι συμβαίνει αυτό. Από τη μία λες βάζω το εισιτήριο 10 ευρώ και από την άλλη όλοι το σκέφτονται, να δώσω τα 10 ευρώ της Κυριακής μου για να πάω στο γήπεδο. Mm-hmm. Πλέον. Mm-hmm. Είναι δύσκολο, δύσκολο και δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. Τώρα ομάδες Super League να κόβουν 180 εισιτήρια που μου λες, καταλαβαίνεις γιατί απογοήτευση μιλάμε. Εννοείται. Και ένα γενικότερο σχόλιο για το ελληνικό πρωτάθλημα, να σε αποδεσμεύσω γιατί ξέρω ότι σε περιμένει η κόρη σου, έτσι. Δεν μας έκανε τη τιμή να είναι μαζί μας. Για τις μεγάλες ομάδες. Φέτος έχει ξεκινήσει πολύ διαφορετικά το πρωτάθλημα. Να σου το πω αλλιώς, θα το χάσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός φέτος, τι θα γίνει, θα το χάσει? Δεν δείχνει να έχει μια καλή εικόνα μέχρι τώρα. Όχι ότι οι άλλες ομάδες ξεχωρίζουν για το ποδόσφαιρο που παίζουν, αλλά επειδή είμαστε συνηθισμένοι τον Ολυμπιακό να μην χάνει. Τώρα που χάνει, είναι πολύ περίεργο. Για μένα εύχομαι να συνεχίσει το πρωτάθλημα έτσι να είναι ανταγωνιστικό. Μόνο έτσι θα είναι ανταγωνιστικό. Όταν βλέπεις ομάδες σαν τον Πανιόνιο, η μεγάλη ΑΕΚ να είναι εκεί που είναι. Το άσχημο είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή νομίζω ότι στιγματίζει αυτή τη στιγμή. Θεωρείς ότι θα έχει την εικόνα της ΑΕΚ, θα έχει την πορεία της ΑΕΚ? Δεν δείχνει ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Νομίζω ότι εκεί πάει. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να εμπλακούν διοικητικοί παράγοντες που έχουν ιστορία στα δρόμενα του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι εκεί πάει η δουλειά. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Τιμή που μας έκανες να είσαι μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, δική μου τιμή. Εύχομαι να συνεχίσεις αυτό το έργο σου της ενημέρωσης στην τοπική κοινωνία, να κάνεις όλες τις εκπομπές σου και να σου πάνε όλα όπως επιθυμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου, τον Ερμή Κυβερίου. Ευχαριστώ. Και να είναι βέβαια πάλι και του χρόνου στην ίδια κατηγορία. Ευχαριστούμε. Εκτός αν κάνετε κανένα θαύμα. Λοιπόν. Αυτός ήταν ο Γιώργος Διαμαντής, ο προπονητής του Ερμή Κυβερίου. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι εδώ για την συνέχεια της αθλητικής δισογραφίας.